Σε αυτό το βίντεο θα πάρουμε τον Βόλο και ο στόχος μας είναι να βγούμε εξάδα. Όπως όλοι ξέρετε, αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι έκτος και διεκδικεί πέμπτη θέση ο Βόλος μετά από αρκετά χρόνια για να μπει στην Ευρώπη, πιο συγκεκριμένα Conference League. Όμως πριν πάμε στο βίντεο, όσοι θέλετε να υποστηρίξετε εμένα και το κανάλι, μπορείτε μέσω το link, από το link που έχω στην περιγραφή να αγοράσετε παιχνίδια σε πάρα πολύ καλές τιμές από το ENEBA, που φαντάζομαι πολλοί από εσάς το ξέρετε. Οπότε όποιοι ενδιαφέρεστε να αγοράσετε κάποιο παιχνίδι, μπορείτε, δεν χρειάζεται να πληρώσετε παραπάνω λεφτά. Ας πούμε δεν θέλετε κάποιος να πάρει το FIFA 23 που κάνει ξέρω εγώ 25 ευρώ, το αγοράζετε μέσω του link που έχω στην περιγραφή και δεν χάνει τίποτα, απλά παίρνω εγώ ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό από την αγορά. Και πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ. Μπαίνουμε και στο career mode. Πάμε να δούμε την εντεκάδα που έχει ο Βόλος. Σίγουρα δεν θα είναι πάρα πολύ καλή, όμως από ό,τι βλέπετε έχει κάποιους παίχτες που μπορούμε να δουλέψουμε. Θα κάνουμε και μια-δυο μεταγραφές, νομίζω κυρίως στην άμυνα. Θα κάνουμε δύο μεταγραφές, νομίζω θέση του back και... Ναι, δύο back νομίζω θα πάρουμε για να έχουμε καλύτερη άμυνα. Πάμε να δούμε πρώτα το budget όμως που έχουμε. Έχουμε μόνο 2 εκατομμύρια, οπότε μάλλον θα πάρουμε και κανέναν ελεύθερο. Πάω να κάνω τις μεταγραφές και σας τις δείχνω σε λίγο. Και η πρώτη μεταγραφή που κάναμε για το Βόλο είναι ο Χελάντερ. Βλέπετε, πήραμε excellent deal. Τον πήραμε από εδώ, βλέπετε, για 0. Τον πήραμε σαν free agent. Το συμβόλαιό του που θα παίρνει είναι 10K. Μια χαρά. Οπότε δεν σπαταλήσαμε λεφτά. Έχουμε ακόμα 2 εκατομμύρια και θα πάρουμε ακόμα ένα bug. Είδατε, ήταν και 72 rating. Ο επόμενος που θα πάρουμε θα είναι τώρα ο Katic. Από την Κροατία. Πάλι free agent. 70 overall. Καλύτερα από πριν. Είναι και 25 χρονών. Οπότε πάω να τον υπογράψω και θα τον δούμε σε λίγο. Και υπογράψαμε και τον Νίκολα Katic. Πήραμε πάλι excellent deal. Προφανώς αφού δεν δώσαμε και λεφτά. 70 overall, θα πάρει τη θέση μάλλον του Ασλανίδη που μας δείξει στη σύγκριση. 6.000 το δικό του συμβόλαιο, πάλι το run. Οπότε δεν σπαταλήσαμε λεφτά, μπας και κάνουμε καμία άλλη μεταγραφή στη δεύτερη σεζόν, άμα πάμε και για δεύτερη. Πάμε να τους βάλουμε στην βασική εντεκάδα να δείτε και πώς θα είναι τώρα η ομάδα και με αυτούς τους δύο μέσα. Στη θέση του Σιέλης Χαλέντερ. Και Katic. Αυτή θα είναι η βασική μας εντεκάδα που θα πάμε να διεκδικήσουμε τουλάχιστον εξάδα ιδανικά πεντάδα για Ευρώπη. Βλέπετε εδώ αρχηγός είναι και ο Clayman. Οπότε αυτή είναι η ομάδα. Έχω βάλει και development plan, δεν σας τα έδειξα, για να εξελιχθούν πιο γρήγορα οι παίκτες να ανέβουν overall. Γιατί κάποιοι έχουν προοπτικές να ανέβουν λίγο. Και να σας δείξω εδώ, είμαστε στην πρώτη κατηγορία προφανώς. Αυτές είναι οι αντίπαλες μας ομάδες. Κάποιες δεν είναι στην πρώτη κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, ο Πανιόνιος ή η Ηρακλής. Αλλά αυτή είναι η δεκάδα. Αυτές είναι 16 ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει ήδη skip κάποια μάτς. Βλέπετε, είμαστε σε ισοβαθμία και με τον Άρη και τον Ατρόμητο που είναι στην πεντάδα. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα decent ξεκίνημα. Και πάμε να κάνουμε τώρα skip όλη τη σεζόν και θα δούμε στο τέλος τα στατιστικά από τους παίχτες που καταφέραμε να τερματίσουμε και άμα πήραμε και τίτλο, γιατί όχι. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης σεζόν. Βλέπετε τα δύο τελευταία μάτς που ήταν derby τα χάσαμε και από το Παναθηναϊκό χάσαμε και ένα 5. Ελπίζω να τα έχουμε πάει καλά. Πάμε να δούμε τι καταφέραμε να κάνουμε πρώτα στο πρωτάθλημα. Δεν μου αρέσει που βλέπω ότι έχουμε κακό rating. Οπότε μάλλον δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Λοιπόν, και στο πρωτάθλημα βγήκαμε 6η στο relegation round. Όχι. Μπήκαμε στα playoffs για 2 νίκες ουσιαστικά, 6 πόντους μακριά από τον Άρη. Ήταν μια καλή προσπάθεια, μπορώ να πω. Πετύχαμε το πρώτο μας στόχο να βγούμε στην εξάδα. Βλέπετε, ήταν κοντά. Στην κανονική διάρκεια ήμασταν πάλι, δεν άλλαξε και πολύ. Πάμε να δούμε και στο κύπελο. Το οποίο το πήρε ο Αστέρας ενάντια στο Παναθηναϊκό 3-2. Εμείς αποκλειστήκαμε από τον Ατρόμητο στους 16. Δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Πάμε να δούμε οι παίκτες πώς εξελίχθηκαν. Ο Φερνάντες ανέβηκε αρκετά. Ανέβηκαν αρκετοί παίκτες. Είναι όλοι 70+. Οπότε βλέπουμε και στις αλλαγές. Έχουμε decent αλλαγές, μπορώ να πω. Εξελίχθηκαν αρκετοί παίκτες. Πάμε να δούμε και τι έκαναν ατομικά οι παίκτες, αλλά νομίζω είναι ήταν καλή πρώτη σεζόν για το Βόλο. Θα πάμε και μια δεύτερη προφανώς, θα δούμε. Θέλουμε να βγούμε Ευρώπη.
Αλλά από ό,τι είδα στο μοντάκι πρέπει να βγαίνουν τρεις πρώτες Ευρώπη. Ωραία, πάμε να δούμε. Ο Κούτσιας για κάποιο λόγο δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ, έχει μόνο μια assist και παίζει να μην ήταν βασικός. Έπαιζε ο Ζέγκοβιτς που έβαλε 16 γκολ και μια assist, μια αρκετά καλή σεζόν. Ο Κνοκάερτ, αν το λέω σωστά, έκανε μια καλή σεζόν, 14 γκολ και 3 assist. Το ίδιο και ο Φερνάρντες με ένα λιγότερο γκολ. Με τα ψηλομοιρασμένα ήταν τα γκολ. Οπότε νομίζω ήταν μια καλή σεζόν. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να κάνω καμία μεταγραφή ακόμα. Γιατί από ό,τι βλέπω είμαστε καλά. Τώρα δεν ξέρω αν θα φύγει κάποιο παίχτη. Και βλέπουμε άμα πάμε και για τρίτη σεζόν τότε να διώξουμε κάποιο παίχτη. Οπότε αυτό ήταν το καταφέραμε. Αυτή ήταν η πρώτη σεζόν με τον Βόλο. Θα δω να κάνω κανένα objective για να μην μας διώξουν. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Και η πρώτη μας μεγάλη μεταγραφή για τον Βόλο έφτασε. Πήραμε τον Γκονζάλες από την ΑΕΚ. Να δούμε και τι βαθμολογία C. Μάλλον επειδή δώσαμε ίσως αρκετά για το budget μας. Βλέπετε δώσαμε τον τρίτο μας επιθετικό Μίλος Ντέλετιτς. Συν 3,2 εκατομμύρια. Δεν ήταν τόσο καλό deal. Όμως είναι ένας καλός επιθετικός. Νομίζω θα μας βοηθήσει να βάλουμε πιο εύκολα goal. Το οποίο το χρειαζόμαστε. Ειδικά όταν παίζουμε μεγαλύτερες ομάδες. Δεν έχουμε λεφτά για άλλη μεταγραφή. Πάμε να τον βάλουμε στη βασική 11 αντί για το Κούτσια. Που Τσάρλς δεν παίζει. Και έτσι θα είναι για τη δεύτερη σεζόν η εντεκάδα μας. Βλέπετε έχουμε χάσει κάποιους παίχτες όπως τον Κλέιμαν και έναν παίχτη ακόμα το κέντρο που δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Θα ήταν καλό να τον αναπληρώνουμε όμως δεν έχω budget αυτή τη στιγμή. Να πουλήσουμε δεν μας παίρνει οπότε θα πάμε έτσι για τη δεύτερη σεζόν. Νομίζω έχουμε λίγο καλύτερη ομάδα παρόλο που στο κέντρο με το μεταξά θα είναι λίγο δύσκολα. Ελπίζω μην επηρεάσει πολύ τη σεζόν. Και πάμε να κάνουμε skip και τη δεύτερη σεζόν και να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει ο Βόλος και αν αυτή τη φορά θα μπει πεντάδα αφήνοντας έξω τον Άρη κάποια άλλη μεγάλη ομάδα. Φτάσαμε στο τέλος και τη δεύτερη σεζόν. Πάμε να δούμε αν καταφέρει να βγούμε αυτή τη φορά πεντάδα. Έχουμε καλύτερο manager rating, μπορεί να σημαίνει και αυτό κάτι. Βγήκαμε πέμπτη, αλλά στο relegation round. Οπότε αυτό σημαίνει βγήκαμε 12η. Δεν ξέρω αν χάσαμε κι άλλους παίχτες. Πολύ κακή σεζόν. 10η στο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα εξελίχθηκε. Χάσαμε από ό,τι βλέπω ένα bug. Αλλά η ομάδα μπορώ να πω είναι σε ένα καλό επίπεδο. Δεν ξέρω γιατί τα πήγαμε τόσο άσχημα στο πρωτάθλημα. Στο κύπελο κάναμε τίποτα να δούμε. Τελικό είναι Άρης με όφη. Εμείς περάσαμε από τον Πανετολικό στους 16. Περάσαμε και με 3-2 από τον Ατρόμητο και παίρνουμε εκδίκηση. Και στο ημιτελικό χάσαμε 0-1 από τον Όφη. Ποιος τώρα θα παίξουμε τον Άρη το τελικό. Στο κύπελο νομίζω είχαμε μια καλή πορεία. Δεν καταφέραμε παρόλο να κάνουμε και πολλά. Είδατε εδώ τα ratings. Νομίζω είμαστε εντάξει. Πάμε να δούμε και η μεταγραφή μας. Άμα άξιζε. Έβαλε 19 γκολ και 1 assist σε 42 match. Ήταν ο top scorer. Μετά ήταν ο Φερνάντες με 16. Μια decent season. Ήταν ο καλύτερος μας η μεταγραφή. Νομίζω θα μπορούσαμε να περιμένουμε και περισσότερα από αυτόν. Δηλαδή 30 γκολ να κουβαλούσε λίγο την ομάδα. Ήταν κακή η δεύτερη σεζόν. Πάμε να δούμε βασικά και οι αλλαγές που έχουμε. Γιατί πρέπει να έχουν φύγει κάποιοι παίκτες. Ναι, δηλαδή οι ρεζέρβες βλέπετε έχουμε μία. Κάπου εδώ τελειώνει και το βίντεο. Μιας και δεν θα πάμε για τρίτη σεζόν γιατί είναι δύσκολο. Δεν έχουμε budget. Και χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 με 3 μεταγραφές. Οπότε νομίζω δεν έχει ουσία να πάμε σε ακόμα μία σεζόν. Μιας και δεν θα τερματίσουμε σε καλή θέση, είναι δύσκολο. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, γράψτε μου comment ποια θέλετε να είναι η επόμενη ομάδα που θα κάνουμε rebuild. Και μην ξεχνάτε να πατήσετε like, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να κάνετε subscribe να μην χάσετε επόμενα βίντεο. Εμείς τα λέμε την επόμενη φορά.